Περιφερειάρχη Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Μαρθέο Καλετζόπουλο, για να απευθύνει χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά πραγματικά βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Ακριτική Φλόρινα για ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση στην επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη του Θόδωρου του Καρυπίδη, ο οποίος λόγω εξαιρετικά σοβαρών αμυντικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ. Να συγχαρώ με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και την Πρόεδρο και την Γραμματέα, συγγνώμη, για την πρωτοβουλία του να γίνει εδώ αυτό το συμπόσιο, το διήμερο, στην Ακριτική Φλόρινα, μια εξαιρετικά δυναμική περιοχή, η οποία νομίζω ότι διψάει για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Μέσα λοιπόν από πρωτοβουλίες όπως αυτή που φιλοξενείται σήμερα στις Πρέστες, μια ακριτική και δυναμική περιοχή του τόπου μας, γίνεται αντιληπτό ότι πολλά πράγματα έγιναν και άλλα τόσα πρέπει να γίνουν για την προώθηση και ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στο επιχειρήν και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν το 50,5% του πληθυσμού της χώρας μας, αλλά συμμετέχουν στο εργατικό της δυναμικό σε ποσοστό 38%, που είναι από τα χαμηλότερα της Ευρώπης. Οι γυναίκες στην Ελλάδα μαστίζονται από την υψηλότερη ανεργία, μεγαλύτερο ποσοστό τους ασχολείται με θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης, μικρότερο σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι περιορισμένη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Στόχος λοιπόν των πολιτικών μας σε περιφερειακό επίπεδο και σε συνδυασμό με το προωθούμενο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της υπαίθρου με κίνητρα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να συμβάλλουμε ενεργά στην υποστήριξη και στη δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών, τονίζοντας τα πετυχημένα παραδείγματα που έχουμε και μπορούν να δείξουν τον δρόμο. Η γυναική επιχειρηματικότητα αποτελεί πηγή ανάπτυξης και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να στηρίξουμε την γυναική επιχειρηματικότητα, προσφέροντας τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία που θα βοηθήσουν τις γυναίκες όλων των ηλικιών να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Η ουσία για μας βρίσκεται στην ενθάρρυνση των γυναικών και στην εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται καθημερινά στους πολλαπλούς ρόλους τους και να συμμετέχουν παράλληλα με ίσους όρους στην κοινωνική, επιχειρηματική και πολιτική ζωή. Η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες με την ανάδειξη νέων ρόλων για αυτές είναι για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θέμα ουσίας. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γυναίκες και άντρες εργάζονται και λαμβάνουν αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο. Ως Περιφερειακή Αρχή εκπροσωπούμαστε από γυναίκες σε κρίσιμα πόστα αποφάσεων. Ευθύνη όλων μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η γυναίκα, η μητέρα, η αδερφή, η κόρη, η φίλη θα έχει την δύναμη να κυνηγήσει τα όνειρά της, να στραφεί σε επαγγελματικές διεξόδους με προοπτική χωρίς τα στεγανά του φίλου και να έχει ευκαιρίες για να μπορέσει να επικαιροποιήσει τις δεξιότητές της και να αποκτήσει εφόδια διαβίου μάθησης για να μπει δυναμικά στο επιχειρήν το οποίο ούτως ή άλλως στηρίζεται σταθερά και ενεργά εδώ και χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο. Ευχαριστούμε και εμείς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι μαζί μας βρίσκεται, όπως είπε και η Γενική Γραμματέας, η Γενική Πρόξενος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ελλάδα, η κυρία Μάγια Αποστόλογα Παλαμπούρσκη, η οποία θα κάνει εισήγηση στη δεύτερη θεματική ενότητα που έχει θέμα η γυναική επιχειρηματικότητα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και θα απευθύνει και τον χαιρετισμό της μαζί. Επίσης, να ενημερώσω ότι υπάρχει διερμηνία, δηλαδή μπορούν όλοι να να παρακολουθήσουν το συνέδριο στην κλειστή τη γλώσσα. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, κύριο Γιώργο Αντωνιάδη. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εγώ στη Φλόρινα και σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Στέφανου Τουμπύρου, του Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας. Σε ένα νεοταξίδικο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, με τις γνωστές αδιέξοδες καταστάσεις που έχουν δημιουργήσει τα μνημόνια στη χώρα μας, με 1,5 εκατομμύριο άνεργους, με 300.000 και οικονομικούς μετανάστες Έλληνες, με δεκάδες
ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που κλείνουν, κλείσαν ή ετοιμάζονται να κλείσουν, είναι λίγο σουρεαλιστικό να συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα και μάλιστα τη γυναικεία. Παρ' όλα αυτά, διάβασα έναν τίτλο μιας εισήγησης. Είναι «Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα σε κρίσιμο δίλημα. Ανάπτυξη ή διάλυση». Αυτό ισχύει για όλη την κοινωνία. Αυτό που εγώ μπορώ να ευχηθώ στο συνέδριο αυτό, στο συμπόσιο, είναι να μπορέσει να δώσει θετικές απαντήσεις για την προοπτική μας. Σας ευχαριστώ. Να προσθέσω εδώ μια δική μου παράληψη ότι μαζί μας είναι και η βουλεύτρια της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, κ. Λιλιάνα Κουσμάνοσκα, η οποία επίσης θα τοποθετηθεί με εισήγησή της στην δεύτερη ενότητα που προανέφερα. Καλώ τώρα τον Δήμαρχο Πρεσπών, κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη. Εκλεκτή προσκεκλημένη, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την κεντρική χώρα τη Φύρων. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να συγχαρώ όσους συνέβαλαν στο να στηθεί και όσους είχαν την ιδέα να στηθεί αυτή η διμερίδα. Εύχομαι τα αποτελέσματα να είναι θετικά και πρακτικά και να στείλουν ένα μήνυμα ότι η μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος και η ανάπτυξη μπορούν να προέλθουν από το επιχειρήν. Δεν θέλω να σας πάω το χρόνο. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην ημερίδα. Ευχαριστούμε πολύ, κ. Πασχαλίδη. Θα καλούσα τώρα την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, κ. Όλγα Μούσιου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Πρεσπών, κύριε Βουλευτή, αγαπητή βουλεύτρια της γειτονικής χώρας, κυρία Πρόεδρε του Οργανισμού Πρέσπες, κυρία Αντιπρόεδρε του Νοσοκομείου της Φλόρινας και Πολιτευτή, κύριε Πρόεδρε του ΕΒΕ Φλόρινας, ενδεχομένως ξεχνάω και κάποιους, από μέρους του Δημάρχου του Γιάννη Βοσκόπουλου και του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω και εγώ στη Φλόρινα. Σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε τη Φλόρινα για να γίνει αυτή η σημαντική εκδήλωση. Και ασφαλώς είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θέλω να υπογραμμίσω την διακρατική συνεργασία, την παρουσία και γυναικών και φορέων και πολιτικών προσώπων από τη γειτονική χώρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι μέσα σε μια εποχή που ψώνει σύνορα και τύχη, να αναδεικνύεται το ασύνορο των προβλημάτων, το ασύνορο του ανθρώπινου πόνου και των ζητημάτων κοινωνικής αλληλεγγύης που πρέπει να μας ενώνει και να μας οδηγεί σε μια καλή συνεργασία και μια αγαστή συνύπαρξη. Θα ήθελα να σας πω, προσυπογράφοντας όλα όσα ακούστηκαν από πριν και για λόγους οικονομίας του χρόνου, ασφαλώς το τοπίο είναι εξαιρετικά δύσκολο ως προς την επιχειρηματικότητα, είναι βέβαια και η μόνη οδός η οποία θα μας οδηγήσει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο όπου θα έχουμε μια πιο υγιή οικονομία και δεν θα αντιμετωπίζουμε κρίσεις ανάλογες με αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στη μεγάλη έξαρσή της. Η Δημοτική Αρχή από τη μεριά της έχει έναν ρόλο πολύ σημαντικό να υποβοηθήσει την εναρμόνιση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες πραγματικά απερίσπαστες να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις, έχοντας σε ασφάλεια τα αδύναμα και ευάλωτα άτομα, τα οποία συνήθως οι γυναίκες έχουν αναλάβει να στηρίξουν, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Έτσι λοιπόν, η Δημοτική Αρχή της Φλόρινας με διάφορες δομές, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, τα ΚΙΦΗ, τα κέντρα υπηρεσίας φροντίδας ηλικιωμένων, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, η παιδική σταθμή, το κέντρο συμβουλευτικής γυναικών, προσπαθεί και υποστηρίζει τη γυναικεία ενασχόληση στη δημόσια σφαίρα, δίνοντας διεξόδους και λύσεις στην
σωστή φύλαξη και ανατροφή των παιδιών, αλλά και την, αν θέλετε, την υποστήριξη των γερόντων που υπάρχουν σε μια οικογένεια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω εδώ, για κάποιους που ενδεχομένως δεν το ξέρουν, ότι η κυρία Κούβελα, η οποία βρίσκεται σήμερα κοντά μας, πραγματικά ήδη έχει δώσει τις εξετάσεις της απέναντι σε αυτή την τοπική κοινωνία και έχει ανταποκριθεί. Κυρία Κούβελα, σας ευχαριστούμε θερμά, με πάρα πολύ άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, στην υπόθεση της στήριξης του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών, το οποίο επιτελεί πραγματικά ένα πολύ ουσιαστικό έργο. Εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα και από το ότι επικοινώνησε μαζί μας άμεσα, με την πρώτη κρούση, με την πρώτη πρόσκληση που κάναμε. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από μέρους της και αυτό πραγματικά την τιμά, γιατί τα πρόσωπα είναι αυτά που καταξιώνουν τους θεσμούς. Και από μια γραμματέα ισότητας, η οποία συμπυκνώνει έτσι το πρόσωπό της όλη αυτή την αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών, πραγματικά είμαστε ευτυχείς όταν υπάρχει τέτοια λειτουργία συνεπής και υποστηρικτική. Σας εύχομαι να έχει καλή επιτυχία το συνέδριο αυτό. Ευελπιστούμε όλοι και σε μια καλύτερη συμπόρευση των δύο φύλων, σε μια καλύτερη συνεργασία και ασφαλώς προσβλέπουμε στη γυναική επιχειρηματικότητα σαν πόλο και μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Και θα ήθελα τώρα να καλέσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλόρινας, κύριο Σάββα Σαββαλίδου. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθαν οι επίσημοι προσκεκλημένοι από τη δομική χώρα. Θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο βουλευτή, τους αυτοδιοικητικούς πρώτου και δεύτερου βαθμού. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να διοργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις, ημερίδες, συμπόσια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί καταγράφουν μία εικόνα, μία κατάσταση. Μία κατάσταση περιοχής όπου το επιμελητήριό μας έχει προσπαθήσει, έχει πρωταγωνιστήσει, έχει δικτυωθεί με τις γειτονικές χώρες, έχει διοργανώσει δύο αναπτυξιακά συνέδρια, ένα το 2014 όπου γράφηκαν σύμφωνα συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, όπου παρεπτόντως ήταν και πολλές γυναίκες επιχειρηματίες, και ένα άλλο όπου με τις Διοικητικές Επιτροπές 6 Βαλκανικών χωρών τον Νοέμβριο του 2015 συζητήσαμε το θέμα, αναπτύξαμε το θέμα σε πρώτη φάση της επιχειρηματικότητας, γιατί πρέπει να μιλάμε πρώτα για την επιχειρηματικότητα, και σε συνάρτηση βεβαίως και η γυναική επιχειρηματικότητα, μια γυναική επιχειρηματικότητα τα οποία τελευταία χρόνια στην περιοχή μας κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει απομονωθεί ιδιαίτερα για την ελληνική πλευρά η γυναική επιχειρηματικότητα. Στην περιοχή μας, δεν να σας δώσω κάποια στοιχεία, το 35% των επικεφαλής των επιχειρήσεων είναι γυναίκες στο επιμελητήριό μας, καθώς επίσης ηγούνται 5 στην ΑΕ στη βιομηχανική περιοχή και έχουμε 30 σε διοικητικά συμβούλια ΑΕ. Οπότε βλέπετε ότι η γυναική επιχειρηματικότητα στην περιοχή κάνει τολμηρά βήματα, συμμετέχει. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σε όλες τις συναντήσεις που κάναμε, ιδιαίτερα με τις γειτονικές χώρες, τις B2B συναντήσεις, τόσο στην Φύρομ όσο και στην Αλβανία, οι γυναίκες που ακολουθούσαν τις αποστολές ήταν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Το θέμα όμως παίρνει μια άλλη διάσταση στην ιδιαίτερα την περιοχή μας και πρέπει να δούμε και τις παθογένειές μας και τα προβλήματα, όπως και ο πρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη μας. Ο κ. Αντωνιάδης περιέγραψε λίγο την κατάσταση, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να εντοπίζουμε και τα προβλήματα και πιστεύω τα προβλήματα είναι τα πιο σημαντικά και αυτά όταν έχουν να κάνουν με τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, εξαιτίας δηλαδή της πλούσιας περιοχής του ΑΕΠ, της Φλόρινας, λόγω των μονάδων της ΔΕΗ, η γυναική επιχειρηματικότητα δυστυχώς ήταν απ' έξω στα προηγούμενα προγράμματα από τα οποία είχαν εκτελεστεί στην Ελλάδα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έτσι, οι γυναίκες επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στη Δυτική Μακεδονία. Είναι θέματα τα οποία οι πολιτικές παρεμβάσεις πρέπει να δώσουν λύση, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει, αν δεν υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις, δεν μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση τέτοιου είδους δράσεων και περιοχών. Η Πρέσπα, βέβαια, ένας ιδιαίτερος τόπος, ένας τόπος όπου είναι εθνικός δημός, όπου έχουμε την τύχη τρεις χώρες να κατοικούμε σε αυτό το χώρο, ένας τόπος όπου μπορεί να αποτελέσει
ψηφιακά σχέδια και το επιχειρεί να δυναμώσει τις οικονομίες των χωρών που συνορεύουν σε αυτή την περιοχή. Ένας τόπος όπου η φύση έχει ευλογήσει με δυναμικές καλλιέργειες όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, στην καλλιέργεια από την πλευρά της Ελλάδας των φασολιών, όπου είναι POP και POWER, είναι το καμάρι της ανάπτυξης περιοχής μας, με δυναμικές δράσεις όπου με το κοινοτήριό μας συμμετέχουμε σε όλο τον κόσμο σε ενέργειες και πρωτοβουλίες παράλληλες, με τα τσιρόνια, τα μονοδικά όπου έχουν μεγάλη τύχη στην περιοχή μας και κάνουν εξαγωγές στη Γαλλία, και τελευταία κινούμαστε σε μια διαδικασία να γίνουν και μονάδες στην περιοχή που να φέρουν πλούτο μεταποίησης, να φέρουν προστιθέμενο κέρδος, με τις υπεργές, με τον αγροτουρισμό και μένω σε αυτό η πρόταση του Επιμελητηρίου μας για να δείτε την προσπάθεια αυτή κινείται, πώς κινείται. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση από την Οχρίδα μέχρι την Πρέσπα και μέχρι την Βεργορίτιδα, κοινό τουριστικό προϊόν που θα μπορούν να μετακινούνται οι πολίτες όλων αυτών των κρατών και να συμμετέχουν έτσι σε πολιτιστικά δρόμενα αλλά και σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το επιμελητήριό μας με το επιχειρήν, με τις πρωτοβουλίες που παίρνει, κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Χαιρετίζουμε τέτοιες ενέργειες και δράσεις που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των περιοχών. Πρώτα, διεισδύουμε επιχειρηματικά, γνωριζόμαστε καλύτερα. Αυτό κάνουμε στις συναντήσεις που έχουμε εμείς στα γειτονικά βαλκανικά κράτη. Όχι μόνο στα δύο αυτά, αλλά και στα υπόλοιπα έξι της ευρύτερης βαλκανικής περιοχής, με στόχο πραγματικά να δυναμώσουμε την επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε. Πάνω από όλα αυτά χρειάζεται πολιτική βούληση, ενθάρρυνση, στήριξη πρωτοβουλειών και πάνω από όλα χρηματοδότηση τέτοιων ενεργειών και πρωτοβουλειών. Στην περιοχή μας υπάρχουν και κάποιοι συνεταιρισμοί γυναικοί, οι οποίοι με φιλότιμο πραγματικά αυτές τις δύσκολες εποχές μένουν ανοιχτοί και προσπαθούν και επιχειρούν. Εμείς είμαστε υπέρ των συνεργατικών επιχειρήσεων, υπέρ των ΚΙΣΕΠ στην περιοχή, οι οποίες πρέπει να δώσουν άλλο στίγμα και πρωτοβουλία. Μέσα σε ένα πλαίσιο τέτοιο, θέλω να κλείσω το χαιρετισμό μου και αυτή η συνάντηση εδώ να αποτελέσει την αφετηρία για νέες συνεργασίες και συναντήσεις, οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν και τις περιοχές μας και τις χώρες μας. Σε ευχαριστώ και συνεργασία στους διοργανωτές που πραγματικά κάνουν αυτό το συμπόσιο, το συνέδριο, την ημερίδα στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, θα ήθελα να καλέσω για να απευθύνει χαιρετισμό την πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρέσπων Φλόρινας, κυρία Χρύσα Μάντζη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, πρωτού σας καλωσορίσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών, θέλω να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του πρώην βουλευτή και καλλιτεχνικού διευθυντή του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών και εμπνευστή αυτών των εκδηλώσεων, τον Γιώργο Τουλιάχο. Εκ μέρους λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, σας καλωσορίζω έναν-έναν και κάθε μια ξεχωριστά, γιατί αισθάνομαι έτσι μια βαθιά συγκίνηση και μεγάλη υποχρέωση σε όλους σας και για όλους σας που είσαστε σήμερα εδώ. Και εσάς, κυρία Γενική Γραμματέα, κυρία Κούβελα, και όλους τους συνεργάτες σας και τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας της Ισότητας, και εσάς, κύριε Καλατζόπουλε. Τον βουλευτή μας, τον Κώστα τον Σέλτσα, παλιό φίλο, τον κύριο Σαπαλίδη, τον δήμαρχο της Πρέσπας, που για μας η Πρέσπα παίζει ένα ιδιαίτερο και καθοριστικό ρόλο και στις εκδηλώσεις του Πρεσπών, αλλά και για τις εξελίξεις της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Τον εκπρόσωπο, τον Γιώργο τον Αντωνιάδη της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, τις κυρίες από την γειτονική και φίλη χώρα, την κυρία Μάγια Αποστόλοφσκα, μπορεί να πω λάθος τα ονόματα, συγχωρέστε με, θα προσπαθήσω να διαβάσω, την βουλευτήνα, την κυρία Λιλιάνα Κουσμάνοφσκα και την εκπρόσωπο του Λόμπι Γυναικών
από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την κυρία Μαριάννα Μαρκόφσκα. Η κυρία Αποστόλοβα είναι η γενική πρόξενος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία τους εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες εκπροσώπους των γυναικείων συνεταιρισμών από την Καστοριά και από τη Φλόρινα και τις εκπροσώπους των γυναικείων συλλόγων, την κυρία Βοδοπούλου της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος και παράλληλα την Όλγα Τιμούσιου, την εκπρόσωπο του Δήμου και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανέναν άλλον. Ζητώ συγγνώμη. Α, την κυρία Κατερίνα. Την κυρία Κατερίνα Σταύρου, πολιτευτής και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου της Φλόρινας. Θέλω να κάνω μία πολύ μικρή αναφορά στις εκδηλώσεις των Πρεσπών. Ο οργανισμός έχει μία πολύ μακρά πορεία στον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης. Εσείως διανύουμε το 27ο έτος παρουσίας στην περιοχή μας, στην ελληνική επικράτεια, αλλά και στις γειτονικές μας χώρες, και στην Αλβανία και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στόχος του οργανισμού από την ίδρυση μέχρι και σήμερα είναι να βρούμε τον κοινό τόπο με τις γείτονες χώρες για να χτίσουμε έτσι γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Κοινός τόπος είναι ο πολιτισμός. Έτσι εκτιμήσαμε τότε και έτσι συνεχίζουμε να πιστεύουμε και σήμερα. Και αυτό συνεχίζουμε να πιστεύουμε και σήμερα όλοι μας. Φιλοξενήσαμε πρωθυπουργούς, υπουργούς πολιτισμού, υπουργούς εξωτερικών και από τις τρεις χώρες και τους δεσμεύσαμε με την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας, δεσμεύσαμε τις εκάστοτε κυβερνήσεις αυτών των χωρών για να έχει συνέχεια αυτή η προσπάθεια και να διασφαλιστεί έτσι η ειρηνική συνύπαρξη των λαών στα σύνορα. Αναδείξαμε και προωθήσαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας. Όχι μόνο τα τοπικά προϊόντα που, όπως αναφέρθηκε ο πρόεδρος, ο κ. Σαπαλίδης, που είναι τα τσιρόνια της Πρέσπας, που είναι η πιπεριά της Φλόρινας, που είναι τα φασόλια των Πρεσπών, που είναι τα γλυκά κουταλιού που είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια. Αναδείξαμε όμως και στοιχεία της παράδοσής μας, τη μουσική μας, που είναι νομίζω το μεγαλύτερο προϊόν που εξάγουμε. Είναι τα χάλκινα. Πριν από 27 χρόνια δεν άκουγε κανένας χάλκινα στην Ελλάδα. Άκουγε μόνο η Φλόρινα, λίγο η Καστοριά και ένα κομμάτι της Πέλας. Σήμερα ακούει όλη η Ελλάδα χάλκινα. Πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια φέραμε εμείς τον Μπέργοβιτς στις Πρέσπες. Είμαστε και χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό. Το 2003 στις Πρέσπες υπογράφηκε η Ολυμπιακή Εγχειρία με πρέσβη Ειρήνη στο έτοιμο Μίκη Θεοδωράκη και με Ολυμπιονίκες από όλο τον κόσμο. Θα το θυμούνται οι κάτοικοι και οι πολίτες της Φλόρινας. Στηρίξαμε με κάθε μέσο την τοπική κοινωνία. Ενισχύσαμε οικονομικά αλλά και ηθικά σχεδόν όλους τους παραγωγικούς αλλά και τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας. Η επιλογή του Αγίου Εχιλίου, αυτό το μικρό αλλά τόσο όμορφο και γραφικό νησάκι, σαν κέντρο των εκδηλώσεων, έβγαλε την Πρέσπα, την περιοχή της Πρέσπας, από την αφάνεια και την ανωνυμία. Αυξήθηκε ο αριθμός των επισκεπτών σε τέτοιο βαθμό που άμεσα προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας χώρων φιλοξενίας και εστίασης. Δημιουργήθηκαν δύο γυναικείοι συνεταιρισμοί τότε, στους οποίους είχαμε συμβάλει καθοριστικά για την σύστασή τους. Ήταν ο συνεταιρισμός των Ψαράδων και του Αγίου Γερμανού. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγανε καλά με αυτούς τους συνεταιρισμούς. Η Πρέσπα τότε, η περιοχή, είχε απορροφήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το πρόγραμμα του αγροτουρισμού. Σήμερα είναι σε λειτουργία γύρω στις 20 μικρές επιχειρήσεις ξενώνες και χώροι εστίασης στην περιοχή της Πρέσπας, που κυρίως μπορεί να μην φέρουν την επωνυμία γυναικών, μπορεί να μην ηγούνται οι γυναίκες σε αυτούς τους συνεταιρισμούς, όμως το γεγονός ότι υπάρχουν εκεί ακόμα σε λειτουργία το οφείλουν στις γυναίκες που συμβάλλουν με την παρουσία τους και με τη δουλειά τους εκεί, δεν είναι δήμαρχοι. Αν σήμερα οι εκδηλώσεις του οργανισμού είναι θεσμός πια,
Το χρωστάμε στην τοπική κοινωνία, τους θεσμικούς φορείς, τους δήμους μας δηλαδή, την πρώην ομαρχία, τη σημερινή περιφέρεια, τους βουλευτές μας και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα πρέσπια συμμετέχουν όλοι χωρίς εξαίρεση. Το πρόγραμμα New Prespas Festival ξεκίνησε το 2015. Η πρόταση έγινε το 2013. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε πέρυσι. Και συνεχίζουμε φέτος με μια σειρά μεγάλων εκδηλώσεων, όπου και η σημερινή εκδήλωση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας είναι ενταγμένη σε αυτό το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, όπου συμμετέχει και ο τρίτος εταίρος που είναι το Stop Festival από την γειτονική πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, από το Στόπι. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που συμβάλλανε στο να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά μας βοήθησαν και στην υλοποίησή του, δηλαδή τη διαχειριστική αρχή, και θέλω να τους αναφέρω και ονομαστικά, τον πρώην προϊστάμενο του κ. Γιώργο Εμμανουήλ, τον σημερινό προϊστάμενο τον κ. Αλέξανδρο Σαμαρά, την κυρία Κατερίνα Σαμακοβλή και την κυρία Ελευθερία Βότσαρη, που ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διαχειριστική αρχή και στον Οργανισμό Προσωπικών Εκδηλώσεων. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Στάθο Σαπαλίδη και την κυρία Κατερίνα Κούτσια. Χωρίς τη δική του στήριξη, όπως είπα, και την υποστήριξή του δεν θα είχαμε υλοποιήσει το πρόγραμμα με τόση μεγάλη επιτυχία, γιατί πιστεύουμε ότι είχε μεγάλη επιτυχία η υλοποίηση του προγράμματος, γι' αυτό και μας δίνεται και μία συνέχεια του προγράμματος αυτού, κατ' επιλογή. Περισσεύει, νομίζω, να αναφέρω την στάση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά του οργανισμού για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός η επιλογή των εκδηλώσεων των περσινών και των φετινών, που ο τίτλος τους είναι «Οι κυρίες των Λιμνών». Εύχομαι επιτυχία στην ημερίδα μας και σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας.